Λίγα λουλούδια για το 16χρονο Νικόλα, στο σημείο που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα, βυθίζοντας το πένθος στην οικογένειά του, συγγενείς, φίλους και τους συμμαθητές του. Η νέα τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε στην ανάληψη Χερσονήσου, λίγα μέτρα πριν την εκκλησία. Ουσιαστικά άκουσα τον κρότο, ήμουν στο κρεβάτι μου ξαπλωμένος, ακούω ξαφνικά ένα κρότο μεγάλο σαν να σπάει τζαμαρία γυαλιά, λέω κάποιος καρφώθηκε σε κάποιο αμάξι, κάτι έγινε, βγαίνω, αρχικά δεν βλέπω τίποτα. Και πάω παραπάνω, μετά από λίγο βλέπω έναν άνθρωπο κάτω και κοιτάζει προς τα κάτω και καταλαβαίνω μάλλον ότι είναι κάποιος, κάτι έχει πέσει ένα μηχανάκι. Μέχρι να ξαναβγώ έχει σταματήσει άλλος ένας με ένα όχημα και καταλαβαίνω ότι έχει γίνει ατύχημα. Ενώ φορούσε κράνος, τι συνέβη σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο δεν μπορεί να κατανοήσει κανείς. Τι συνέβη και έμεινε το παιδί επί τόπου. Το συναντιβάτης είναι καλά στην υγεία του. Από ό,τι μάθαμε, ναι. Άλλο είναι όλα τα παιδιά σοκαρισμένα, εδώ είναι σοκαρισμένο όλο το χωριό. Γιατί ήταν πολύ αγαπητό παιδί. Πάρα πολύ αγαπητό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Ο άτυχος νέος είχε βγει βόλτα με τους φίλους του στην περιοχή των Κουβών, ενώ το μοιραίο βράδυ είχε τα γενέθλιά της η αδελφή του. Ο 16χρονος, άγνωστο πώς, έχασε τον έλεγχο της μηχανής και έπεσε με σφοδρότητα σε τσιμεντένιο τοιχείο και στη συνέχεια σε λιόφυτο, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του. Ενώ ο 17χρονος συνεπιβάτης μεταφέρθηκε με ελαφρά τραύματα στο νοσοκομείο. Το άκουσα κι εγώ και ελπίθηκα πάρα πολύ, να, για την οικογένεια. Με πορεία προς θάλασσα. Με αποτέλεσμα για άγνωστους λόγους να χτυπήσει εδώ σε αυτό το σημείο και να έχουμε το μοιραίο. Και πολύ περισσότερα εκεί πέρα στον κόμβο εδώ της ανάληψης έχουν γίνει αρκετά ατυχήματα. Πάω κοντά, τους λέω μη βγάλετε το κράνος του παιδιού για να μην γίνει τίποτα κτλ. Κτλ. Κάνουν έτσι. Στην αρχή λένε ότι έχει παλμό, μετά λέει κάποιος άλλος από τους φίλους του που ήρθαν ωστόσο δεν έχει παλμό. Καλέσαμε το ασθενοφόρο 166. Είχε ένα συνοδηγό. Το παιδί τα είχε χάσει. Δεν ξέρει πώς ακριβώς. Από πάνω κατέβαινε η μηχανή. Δεν ξέρει. Το παιδί από πίσω δεν μας είπε ακριβώς. Δηλαδή δεν θυμότανε, λέει. Το χαμόγελό σου, Νικόλα, θα στολίζει τώρα τον Παράδεισο η συγκινητική ανάρτηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανάληψης με τον άδικο χαμό του να έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.